Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών μας ραντεβού, μπαίνοντας στο κύριο θέμα, όπως σας προανήγγειλα, της σημερινής μας εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Super League's, ESL στα αγγλικά, που κάποιες πάμπλητες ομάδες προσπάθησαν να θέσουν σε εφαρμογή, αποκλείοντας ουσιαστικά τις πολλές άλλες φτωχότερες ομάδες. Ένα σχέδιο το οποίο κατέρευσε καταρχήν, με το φόβο να επανέλθει κάποια στιγμή, κάτω και από τον ξεσηκωμό των φιλάθλων, ιδίως στην Αγγλία, όπου ενώθηκαν παρά τις ποδοσφαιρικές τους διαφορές κατά αυτού του project, να το πούμε έτσι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και καλημερίζουμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση τον κύριο Θοδωρή Ηλιάπη, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Και εδώ, κύριε Ηλιάπη, πρέπει να σας χαρώ, το είπα και στην αρχή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά. Ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο έβγαλε και μάλιστα τεκμηρωμένη, ολοκληρωμένη, θα έλεγα, ανακοίνωση. Σχεδόν την ίδια ώρα που και ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν είμαστε δίκαιοι, εξέδωσε ένα σχόλιο μέσω του Twitter. Αλλά εσείς είχατε, θα έλεγε κανείς, σαν να ήσασταν έτοιμοι από καιρό. Αλήθεια, καταρχήν αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώς προλάβατε να έχετε ολοκληρωμένη πλατφόρμα? Καταρχήν καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κάναμε κάτι, να το πω έτσι, σπουδαίο, με την έννοια ότι ήταν μια εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη. Να το πω έτσι, συζητιότανε στους κόλπους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Η εξέλιξη αυτή, και είναι μια, να το πω έτσι, φυσιολογική εξέλιξη από τη στιγμή που και ο αθλητισμός λειτουργεί στα πλαίσια, να το πω έτσι, ενός συστήματος και κυρίως αφορά την οικονομία, όπου συνεχώς γίνεται προσπάθεια να συγκεντρώνει την πίτα σε όλο και λιγότερα χέρια, να αλλάζει μοιρασιά, να μεγαλώνει για τον καθένα. Και γι' αυτό τώρα οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου, και είναι σχετικό αυτό που λέτε, πιο φτωχές ομάδες, θέλει μια... όχι τόσο πλούσιες, τέλος πάντων. Μπράβο. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται προσπάθεια συνέχεια να συγκεντρώνει την πίτα σε λιγότερα χέρια και να μεγαλώνει η μοιρασιά για τον καθένα. Αυτό είναι μια εξέλιξη που συμβαίνει, να το πω έτσι, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ναι, κοιτάξτε, στιγμή... κύριε Λιάπη, υπάρχει μια απορία. Δηλαδή, το ίδιο περίπου γίνεται και στο μπάσκετ. Έτσι γίνεται. Στο μπάσκετ έχουμε την Ευρωπαϊκή Λίγκα, στην οποία μετέχουμε κλειστά συμβόλαια κάποιες ομάδες, ανεξαρτήτως του πώς πάνε στα τοπικά πρωταθλήματα στο εσωτερικό. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός άφησε την ομάδα του να πέσει στη δεύτερη κατηγορία, στην Α2, στο μπάσκετ, αλλά συμμετέχει κανονικότατα στην Ευρωπαϊκή Λίγκα. Για να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, προφανέστατα, είναι φανερό ότι δεν υποστηρίζω αυτή την άποψη, αλλά κάποιος μπορεί να πει, γιατί να μην γίνει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο? Ναι, είχε γίνει αυτό και πριν λίγα χρόνια στο μπάσκετ. Κοιτάξτε, είναι μια αντανάκλαση της αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσα σε ποιοι επενδύουν και μάλιστα ποια κεφάλαια επενδύουν. Δηλαδή, τώρα σε συγκεκριμένη λίγα που μιλάμε, και στο μπάσκετ πριν, αλλά και τώρα στο ποδόσφαιρο, υπήρχε μια αντιπαράθεση ευρωπαϊκών και αμερικάνικων, να το πω έτσι, συμφερόντων, κεφαλαίων που επενδύουν στο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κόντρα και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να φτιάξουν η κλειστή λίγα. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, στην Αγγλία ή τα αμερικάνικα κεφάλαια πρωτοστάτησαν σε αυτό, ενώ που κατέχουν αγγλικές ομάδες. Ναι. Η Λίβερπουλ, πάνω τους χάρη ένα παράδειγμα, γιατί είπατε και προηγουμένως ότι στην Αγγλία ξεσηκώθηκε ένας κόσμος. Ποιος κόσμος ξεσηκώθηκε? Αθλητές και οπαδοί, επειδή... Ναι, οι οπαδοί, όπως να το κάνουμε, η Αγγλία είναι η μάνα, να το πω έτσι, του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Έτσι όπως το ξέρουμε εμείς, εκεί γεννήθηκε. Και μάλιστα οι περισσότεροι συλλόγοι φτιάχτηκαν από εργατικά σωματεία. Η Manchester United, ας πούμε, είναι ένα σωματείο που φτιάχτηκε από τους εργάτες που δουλεύανε στους σιδηροδρόμους. Όπως και η Liverpool, ναι, πολλές... Και η Liverpool, βέβαια, στα λιμάνια. Και επειδή έχουν τέτοια ιστορία και καταγωγή, κάποιοι δεν την ξεχνάνε. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το ξεριζώσεις. Και γι' αυτό υπήρχε και αυτή η αντίδραση. Όμως δεν τους καίγεται, και από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ και πολύ, να το πω έτσι, καρφί, γιατί θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Μπορεί τώρα να πήρε μια παράταση, γιατί υπήρχαν και αυτές οι αντιδράσεις. Αλλά λέω, είναι μια εξέλιξη η οποία τη βλέπουμε συχνά
σε τομείς της κοινωνίας όπου υπάρχει επιχειρηματική δράση. Ναι, και να βλέπεις φαντάζομαι... την οικονομία δηλαδή πίσω από αυτό που φαίνεται, για να καταλαβαίνεις και να προλαμβάνεις και εν πάση περιπτώσει να εξηγείς την εξέλιξη. Συμφωνώ, αλλά φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κι εσείς ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι δεν είναι? Για μας. Για τους απλούς πολίτες, ναι, για τους απλούς. Ναι, για ποιους είναι. Αυτό είναι σωστό που λέτε, αλλά το βάζω εγώ το ερώτημα για ποιον είναι έτσι. Αφού μετά έχει μεταμορφωθεί σε μια σύγχρονη βιομηχανία θεάματος, που να το πω έτσι εξαφανίζει σιγά σιγά κάθε μορφιά που υπάρχει. Τώρα τι να σας πω, αν τα διαβάσατε και ο κόσμος τα διαβάζει, γιατί τα λένε κιόλας, είναι και κοινικοί και τα λένε. Για ποιο λόγο έγινε όλος αυτός ο ντόρος? Για ποιο λόγο λέτε εσείς? Το λέγανε τώρα ήδη και είναι και χαρακτηριστικό. Έχω τότε τις δηλώσεις του Πέρεθ, ο οποίος πρωτοστατούσε. Ναι. Ο οποίος ουσιαστικά, βοηθήστε μας λίγο γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι κράτες. Ο Ισπανός μεγιστάνας με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ο πρόεδρος της Ρεάλ, ναι. Ο οποίος ουσιαστικά τι λέει, δηλαδή ποια ήταν η επιχειρηματολογία αυτού του πλευράς? Ότι εμείς δεν βλέπουμε πια το ποδόσφαιρο ως παιχνίδι. Αυτό βγαίνει δηλαδή από όλα τα λεγόμενά τους. Μάλιστα. Το βλέπουμε σε έναν προϊόν το οποίο πρέπει να φέρει κέρδη. Και να τα μεγιστοποιεί αυτά τα κέρδη. Όχι απλώς να φέρνει κέρδη, αλλά να τα μεγαλώνει. Και πρέπει κάθε φορά να παίρνουν πρωτοβουλίες ώστε αυτά τα κέρδη να μεγαλώνουν. Και δεν βλέπουμε παιχνίδι, δεν βλέπουμε οπαδούς, δεν βλέπουμε φιλάθλους. Βλέπουμε πελάτες. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτό καθορίζει και την τύχη του παιχνιδιού, του ποδοσφαίρου, του αθλήματος, τους κανόνες και το ίδια τους κανονισμούς και στα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα παίζει, μπορεί να μην παίζεται από εδώ και πέρα λένε 90 λεπτά γιατί αυτό κουράζει. Κουράζει. Πρέπει να μπορεί να μειωθεί και η ώρα του παιχνιδιού. Μπορούν να αλλάξουν και οι κανόνες ώστε να γίνει πιο ελκυστικό, πιο παραγωγικό, πιο εμπορικό. Άρα θα αλλάζει, να το πω έτσι, και το ίδιο το παιχνίδι, ο χαρακτήρας του, τα χαρακτηριστικά του. Γιατί βλέπουμε πελάτες, βλέπουμε follows, βλέπουμε, πώς να το πω, αυτά τα... βλέπουμε ο κόσμος ασχολείται με το κινητό, πρέπει να παρακολουθεί θέαμα και όχι ας πούμε ένα παιχνίδι 90 λεπτά που κουράζει, άρα πρέπει να βλέπει φάσεις, να βλέπει στιγμές και όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Μάλιστα. Ενώ εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα εννοώ... Δηλαδή ότι εδώ μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, έτσι. Δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Εδώ μου δίνετε μια ευκαιρία να συμφωνήσω λέγοντας ότι αυτό έχει γίνει σε ένα άθλημα ήδη. Ένα τουλάχιστον άθλημα. Ενώ στο βόλεϊ. Το βόλεϊ που παίζαμε με τις αλλαγές έχει ξεπεραστεί και το βόλεϊ παίζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Γίνει. Αν παρακολουθάτε το αμερικάνικο, το NBA, έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι. Στο πώς δηλαδή είναι δομημένο, να το πω έτσι. Όλα είναι για το θέαμα. Ενώ εσείς ας πούμε θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα πρότεινε, θα μπορούσε να σας κατηγορήσει κανείς ότι εσείς θέλετε να παραμείνει ως έχει. Άρα θα μπορούσε να σας κατηγορήσει κανείς ότι δεν θέλετε μια εξέλιξη η οποία τελικά μπορεί να είναι και πιο θεαματικό. Ναι, το αποτέλεσμα να είναι πιο θεαματικό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το ποδόσφαιρο είναι έτσι από τη φύση του. Πώς να το κάνουμε, είναι θεαματικό. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι δεν πρέπει να βλέπουν 90 λεπτό, βλέπουμε ως πελάτες. Εμείς γιατί αυτό βλέπουμε, δεν βλέπουμε αυτούς τους φιλάθλους που παρακολουθούν. Είναι πολύ περισσότεροι οι πελάτες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί με το κινητό τρέχουν σε όλα τα γήπεδα, παράλληλα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, τζογάρουν μέσα στις στοιχηματικές εταιρείες. Οπότε αυτό τώρα πρέπει να το ποδόσφαιρο πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το εμπορικό κλίμα, σε αυτή την εμπορική πραγματικότητα και όχι το αντίθετο. Καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει πιο παραγωγικά οικονομικό και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν η δομή του και ο χαρακτήρας του. Γι' αυτό πρέπει να γίνει η λίγα κλειστή, να συμφωνήσουμε όλοι εμείς εδώ ότι θα βάζουμε εμείς τους κανόνες και θα αλλάζουμε το ποδόσφαιρο ανάλογα με το πώς κρίνουμε εμείς τα συμφέροντά μας, τα κέρδη μας, πώς θα γίνει πιο ελκυστικό.
σαν προϊόν. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκάπη. Έτσι όπως το περιγράφεται, βλέπει κανείς, μάλλον περιγράφεται κάπως νομοτελειακά, ότι δυστυχώς έτσι θα γίνει. Τι μπορεί να μην γίνει, τι μπορεί να γίνει για να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω τυφλούμε, και γι' αυτό και αυτή η κόντρα FIFA UEFA με την Super League είναι, να το πω έτσι, τεχνική κυρίως και από προσανατολιστική και επικίνδυνη, γιατί και η FIFA, ας πούμε, που άρχισε να λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς, την ιστορία και τα λοιπά, εντάξει τώρα, είναι βουτυγμένη μέσα σε αυτό, έτσι, η FIFA, ναι, και η UEFA, όχι μόνο με τα σκάνδαλα, αλλά σαν να λέει έπρεπε να τα τους είχα προλάβει, γιατί δεν το έκανα εγώ αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα, ποιος θα προλάβει να το κάνει, λοιπόν, γιατί χάνουν την πελατεία, καταλαβαίνετε, είναι αυτό το ζήτημα. Ποιος θα κερδίσει την πελατεία, ποιος θα κερδίσει. Μια σύγκρουση, λέτε, οικονομικών συμφερόντων πάνω από τις ομάδες. Δεν είναι ο ένας ο υγιής και ο άλλος είναι ο άρρωστος, καταλάβατε. Και επειδή παρακολουθούσα εδώ και τις δηλώσεις, αυτό που είπατε στην αρχή της κυβέρνησης, διάφορων κομμάτων, οι οποίοι όχι απλώς έχουν στηρίξει με τα μπούνια αυτό το μοντέλο, τον εμπεριβηματοποιημένο αθλητισμό, το ποδόσφαιρο επιχείρηση, να το πω έτσι, αλλά και επί την ευκαιρία, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι έχουμε φέρει αρκετές φορές με όλες τις κυβερνήσεις προτάσεις, όχι ρηξικέλευτες, απλές προτάσεις στη Βουλή για το πώς αυτό το πράγμα θα οχυρωθεί, πώς θα, να το πω, βάλουμε φραγμούς, εμπόδια. Παραδείγματος χάρη, να φύγουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ, από το ειδικό καθεστώς που έχουν και να ενταχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες, και να ελέγχονται από εκεί, να μην έχουν, να το πω έτσι, ειδικό καθεστώς ελέγχου. Μάλιστα. Αυτή η μορφή διαμορφώνει διάφορα προβλήματα με τα κρέη. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, βέβαια. Πολύ συγκεκριμένη, έτσι, δεν είναι καμιά επαναστατική πρόταση. Στα πλαίσια, να το πω, του άμεσου. Δεν το στηρίζουν. Παίρνουμε την ψήφο μας, να το πω έτσι, κάθε φορά. Και απ' την άλλη, λόγια για να θωρακίσουμε το ποδόσφαιρο, για την κάθαρση και όλα αυτά που ακούμε. Είναι λίγο, λέω, υποκριτικά όλα αυτά. Αλλά τι θα γίνει τώρα, κοιτάξτε. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια αυτού του συστήματος, πώς θα το κάνουμε. Λύση ριζική δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το πράγμα θα γίνεται όλο και χειρότερο. Και αυτό αποδεικνύεται από την πραγματικότητα, όχι το λέμε εμείς. Να. Κάθε φορά δηλαδή θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις, θα έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Πώς θα γίνει πιο ελκυστικό, πώς θα γίνει πιο εμπορικό. Αυτό δεν έχει, να το πω έτσι, πια σύντομα. Μάλιστα. Δεν παίρνει πίσω. Εδώ μιλάμε τώρα για ότι πρέπει όλος αυτός ο κόσμος, οι οπαδοί, οι φύλακλοι, έτσι, που δεν τους ταυτίζουμε με τους ιδιοκτήτες. Αυτός ο κόσμος που καταλαβαίνει, που βλέπει μια σαπίλα, που αγανακτεί, ο αθλητικός κόσμος, οι αθλητές, οι προπονητές. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα, να το πω έτσι, μια κίνηση από όλους αυτούς τους ανθρώπους στον αντίποδο αυτών των εξελίξεων. Γιατί δεν είναι το ποδόσφαιρο τώρα, ας πούμε, η επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί τώρα αυτό να, πώς να το πω, να συνυπάρξει με αυτό που λέμε εμείς, αθλητισμός, παιχνίδι, χαρά, υγεία. Αν δεν καταργηθεί δηλαδή η επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο, δεν θα δούμε, να το πω έτσι, άσπρη μέρα. Ναι. Στο χώρο, βέβαια, του ποδοσφαίρου και γενικότερα. Βέβαια αυτό παραπέμπει σε περισσότερο μια οραματική εξέγγελη, οραματική κατάσταση, παρά σε... Πρέπει όμως να... ναι, δεν λέω ότι θα γίνει σήμερα αυτό, καταλάβατε. Ναι. Αν και σήμερα σας αναλύω... Αν και σήμερα καταθέτατε συγκεκριμένη πρόταση για την παραγωγή. Μάλιστα. Όχι, κρατάμε πάντως, κρατάμε από τη συζήτηση ότι έχετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία σας ομολογώ έτσι και στον αέρα, δεν πολύ λογική μου ακούγεται. Δεν μπορεί να γίνει να το χαίρεται ο κόσμος. Και οι ανώνυμες εταιρείες... καλύτερα αυτό που λέμε. Ναι. Οι υπάλληλοι του καταλαβαίνουν καλύτερα αυτό που λέμε, γιατί, να το πω έτσι, έχουν δει και την ιστορία, έχουν δει και την εξέλιξη, έχουν περάσει, να το πω, από όλες τις φάσεις και βλέπουν που πάει το πράγμα. Δεν μπορεί αυτός ο δρόμος τώρα να φέρνει υγεία, πώς θα το κάνουμε. Φαίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να... κάνεις καμιά ανάλυση, να το πω έτσι, να είσαι γνώστης. Κύριε Γκάπη, μου δίνετε ευκαιρία, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε καλεσμένους και παράγοντες και του ποδοσφαίρου, να κάνω ευθέως την ερώτηση. Γιατί μια ανώνυμη εταιρεία να μην υπάγεται, όπως είναι η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ, να μην υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να έχει ειδικό καθεστώς. Θα σε ευχαριστώ πολύ από αυτήν την άποψη. Ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την τηλεφωνική επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γκάπης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος. Υπεύθυνος, δεν είμαι
μέρος της κεντρικής. Εντάξει, υπεύθυνος. Σας αναβάθμισα λίγο. Εντάξει. Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος κατέθεσε και σε εμάς τώρα στον αέρα μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, την οποία έχει ξανακαταθέσει το κόμμα του βεβαίως. Μιλήσαμε μαζί του γιατί το ΚΚΕ ήταν το πρώτο το οποίο αντίδρασε με τεκμηριωμένη, θα έλεγε, ανησά άποψη, το πρώτο κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε ότι το ποδόσφαιρο θα μείνει έτσι, το μεγάλο αγαπημένο όπιο του λαού, όπως έχει υποθεί. Αυτό δεν θα αλλάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάπου... Δεν είναι και εύκολο να ξεριζώσεις τώρα την ιστορία των ομάδων και την καταγωγή τους. Δεν γίνεται αυτό. Προφανώς.